σειράς που ελπίζω ότι θα προχωρήσει αρκετά αφορά ένα status που έχω διαβάσει στο Facebook κάποιες φορές σε τουλάχιστον δύο γλώσσες. Αρκετοί φαντάζομαι θα το έχετε συναντήσει. Είναι αυτό που λέει «κομμουνιστής μέχρι να βγάλεις λεφτά», «φεμινίστρια μέχρι να παντρευτείς», «άθεος μέχρι να πέσει το αεροπλάνο». Λίγα πράγματα μπορεί να είναι πιο λάθος από αυτή τη σειρά αφορισμών. Θα παρακάμψουμε το πρώτο σκέλος, καθώς δύσκολα μπορεί να βγει άκρη. Μπορώ να αρχίσω να λέω δεξιός ή ακροδεξιός μέχρι να χάσεις τη δουλειά σου, να απαντήσει κάποιος ναι, αλλά εσείς αυτό, ναι, αλλά εμείς εκείνο, και εγώ να μην ξέρω ποιοι είναι εσείς και ποιοι είναι εμείς, και να μην βγει άκρη με κανέναν τρόπο. Επίσης δεν έχει νόημα και δεν θέλω να γενικεύω όπως ο εμπνευστής αυτών των σοφών λόγων. Το δεύτερο σκέλος λέει ότι αν μια γυναίκα παντρευτεί, αυτόματα ξεχνάει τα δικαιώματά της και τη διάθεσή της να αγωνιστεί για αυτά. Δηλαδή, μετά τι? Η γυναίκα πάβει να ενδιαφέρεται και απλώς αφοσιώνεται στον αφέντη και ιδιοκτήτη της? Και αν ο άνδρας ή η γυναίκα της στηρίζει επίσης τις φεμινιστικές ιδέες? Μήπως κάποιος προσπαθεί να δικαιολογήσει τον φαλοκρατισμό του και επινοεί αφορισμούς προκειμένου να αισθανθεί καλύτερα? Στο τρίτο σκέλος θα σταθούμε περισσότερο. Άθεος μέχρι να πέσει το αεροπλάνο. Τι αδιανόητο θράσος! Πρώτα απ' όλα, δεν πρόκειται να μιλήσω για το κλασικό ερώτημα περί ύπαρξης ή όχι ενός ανώτερου νοήμονος όντος που δημιούργησε τα πάντα. Και δεν θα χρειαστεί. Αυτή η κουβέντα δεν έχει να προσφέρει τίποτα σε αυτό το ερώτημα. Είναι απλώς η έκφραση χερεκακίας ενός ανθρώπου απέναντι στη δύσκολη στιγμή ενός άλλου ανθρώπου. Φαντάσου έναν τύπο σαν τον Δρακουμέλο, ο οποίος τρίβει τα χέρια του με ενθουσιασμό, καθώς ένας άνθρωπος βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα ξαφνικό και βίαιο θάνατο και λέει: «Είδες που σου τα έλεγα και άλλαξες γνώμη». Δεν αποδείχτηκε η ύπαρξη του Θεού. Όχι. Μόνο κάποιος ή κάποια που μέχρι τώρα δεν πίστευε και πιθανότατα εξακολουθεί να μην πιστεύει, μέσα στον φόβο του πόνου και του θανάτου και έχοντας επηρεαστεί από το περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγάλωσε, αναφώνησε κάτι σαν «Θεέ μου, βοήθεια». Και ο φίλος μας ξύνει τη σκουλικιασμένη καμπούρα του και γελάει χαρούμενος που μία άθεη έκανε τι? Παραδέχτηκε την ύπαρξη του Θεού? Όχι. Είναι τρομοκρατημένη σε απίστευτο βαθμό? Ναι. Είναι λόγος αυτός για να χαίρεται κάποιος? Σύμφωνα με όσα έχω διαβάσει κατά καιρούς, εκείνος ο ταλαιπωρημένος άνθρωπος, ο οποίος είπε κάποια καλά πράγματα, τα οποία βέβαια σήμερα είναι αυτονόητα, αλλά στην εποχή τους ήταν πρωτοποριακά, και βασανίστηκε και σταυρώθηκε για τον κόπο του. Εκείνος λοιπόν, ίσως και να μην χαιρόταν βλέποντας έναν ακόλουθό του να χαίρεται τόσο πολύ με τον πόνο και την αγωνία ενός άλλου ανθρώπου. Μήπως ο χερέκακος φίλος μας, ο οποίος βρίσκεται παντού ανάμεσά μας, είναι λίγο αδύναμος και δεν μπορεί να ανεχτεί άλλους ανθρώπους οι οποίοι δεν μοιράζονται την αδυναμία και τους φόβους του επειδή αισθάνεται μειονεκτικά? Ίσως. Θα μπορούσαμε να το απαντήσουμε θρησκευόμενος μέχρι να πάθεις καρκίνο? Όχι. Πρώτον, επειδή κάτι τέτοιο θα ήταν άθλιο. Δεύτερον, επειδή πιθανότατα δεν θα αλλάξει ο πιστός. Εκτός από άθλια, η κουβέντα μας θα ήταν και άστοχη. Ακριβώς όπως η αντίληψη ότι σε περίπτωση κινδύνου, οι άθεοι γίνονται πιστοί και οι πιστοί γίνονται πιο πιστοί. Κάποιοι αλλάζουν, αλλά όχι όλοι, όπως αυτή η χυδαιότητα αφήνει να εννοηθεί. Και για να κλείσουμε. Είναι εντάξει να έχεις αδυναμίες και να τις αναγνωρίζεις και να προσπαθείς να τις διορθώσεις. Αλλά είναι άθλιο να προσπαθείς να πείσεις τον εαυτό σου και τον υπόλοιπο κόσμο ότι όλοι είναι σαν εσένα. Λυπάμαι, αλλά δεν είναι. Όσο κι αν θα το ήθελες. Α, να μην το ξεχάσω. Στις περισσότερες περιπτώσεις το αεροπλάνο δεν πέφτει κάθετα, αλλά σχεδόν οριζόντια. Για κάθε 5 μέτρα που πάει μπροστά, πάει ένα μέτρο κάτω. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στον πιλότο να το ελέγξει κάπως καλύτερα και να πέσει πολύ πιο ομαλά. Έτσι, έχει την ευκαιρία να ελαχιστοποιήσει τις περιπτώσεις τραυματισμού. Σε συνδυασμό με την ασφαλή θέση που πρέπει να παίρνουν οι επιβάτες, οι περιπτώσεις ατυχημάτων όπου δεν υπάρχουν απώλειες φτάνουν σχεδόν το 96%. 96%! Δηλαδή, ακόμα κι αν πέσει το αεροπλάνο, κατά 96% ο χτυκιάρης φίλος μας θα κλωτσίσει έναν από τους αρουραίους που κρατάει ως κατοικίδια στο σκοτεινό κάστρο του. Δεν είναι ωραία τα happy endings? Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σε αυτό εδώ το link.